Οι ένοπλες δυνάμεις κάθε χώρας πρέπει να είναι προετοιμασμένες για επιχειρήσεις υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα ο ελληνικός στρατός πρέπει να είναι προετοιμασμένος και καλά εκπαιδευμένος για αποστολές και συμπλοκές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως τα χιόνια. Το προσωπικό μπορεί να είναι πλήρως εκπαιδευμένο για τέτοιες καταστάσεις. Όμως ο εξοπλισμός μπορεί να αποδώσει. Ένα από τα σημαντικότερα όπλα ενός στρατού ξηράς είναι τα άρματα μάχης, τα οποία πολλές φορές απαιτείται να λειτουργήσουν σε χιονισμένα περιβάλλοντα. Τα αμερικάνικα M1 Abrams, ίσως τα πιο θρηλυκά άρματα μάχης του κόσμου, μπορούν να επιχειρήσουν στα χιόνια. Η σύντομη απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι ναι. Τέτοια άρματα μάχης μπορούν να αποδώσουν στο χιόνι, αλλά προφανώς με κάποιους συμβιβασμούς. Ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι η μείωση της ευκινησίας τους και γενικά της σταθερότητάς τους. Βέβαια, ο βαθμός μείωσης της ευκινησίας των αρμάτων μάχης εξαρτάται αρκετά από τις καιρικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του κάθε τάγκ. Αλλά σε γενικές γραμμές, άρματα όπως τα M1 Abrams μπορούν να επιχειρήσουν χωρίς προβλήματα σε χιονισμένα περιβάλλοντα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.